ένα υγειονομικό πρόβλημα που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες είναι η κοργή στη Γαλλία που έχει αναστατωθεί ολόκληρη Ευρώπη. Ενώ εδώ στη χώρα μας έχουμε το πρόβλημα με τα κουνούπια, καθώς μελέτη για πρώτη φορά δείχνει πως τα ενήλικα κουνούπια τίγρης είναι ενεργά ακόμη και τη διάρκεια του χειμώνα. Όλα αυτά θα τα δούμε με τη βοήθεια του δόκτωρα Κωνσταντίνου Ντελέζου, που είναι υγιεινολόγος και λέκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα σας. Καλώς σας απόγευμα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε βέβαια με τα δικά μας, κύριε Ντελέζο. Με τα κουνούπια που έχουν γίνει ανθεκτικά. Γιατί συμβαίνει αυτό, τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Προφανώς έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι κλιματικές συνθήκες και αυτό έχει δημιουργήσει και αλλαγές και στον τρόπο ζωής και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα οικοσυστήματα και τροφοδοτούν τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται τα κουνούπια. Το πρόβλημα του ιού του Δυτικού Νείλου δεν είναι καινούριο, είναι κάτι το οποίο το είχαμε, είναι παλιό. Φαντάζομαι ότι η έννοια όλων μας είναι το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Θεσσαλία. Εκεί θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πριν την πλημμύρα, πριν τον Ντάνιελ, είχαμε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και στην Λάρισα και στην Καρδίτσα. Άρα λοιπόν είναι λογικό από τη στιγμή την οποία έχει αυξηθεί η υγρασία να έχουμε αυξημένα και να περιμένουμε αυξημένα κρούσματα στις περιοχές αυτές. Είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι ελεγχόμενο. Οι υγειονομικές αρχές φαίνεται ότι έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Αλλά δεν πάβουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση, έτσι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θυμίζω ότι τα κουνούπια είναι αυτά τα οποία σχετίζονται με τα λιμνάζοντα νερά. Έχουν ένα όριο, έχουν μια ζώνη θερμοκρασιακή στην οποία δραστηριοποιούνται. Όταν λοιπόν ανεβαίνει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αυξάνουν και οι εποχές οι οποίες δυστυχώς θα έχουμε και περισσότερη αύξηση των κουνουπιών. Θέσατε επιτάπητος όλα τα ζητήματα μαζί και αυτών των κουνουπιών και το τι μελιγενέστα στη Θεσσαλία και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να ξεκινήσουμε, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από τα κουνούπια και αν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, ότι κάποια πράγματα αλλάζουν, ότι θα δούμε καινούργιες συνήθειες, πράγματα που δεν περιμέναμε. Άρα, ακόμη και τα κουνούπια πρέπει να τα συνηθίσουμε και τον χειμώνα. Βασικά, αν είμαστε προετοιμασμένοι στην Ελλάδα για τα συγκεκριμένα και αν εφαρμόζεται το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνούπιων, γιατί θυμάμαι παλαιότερα δεν γινόντουσαν ψεκασμοί. Όχι. Οι ψεκασμοί γίνονται, είναι υποχρεωτικοί να γίνονται και γίνονται από τις περιφέρειες στις αρχές της άνοιξης, στο τέλος του καλοκαιριού, μάλλον στις αρχές του φθινοπόρου, γιατί τότε ουσιαστικά πηγαίνουμε να προλάβουμε το κουνούπι πριν πάρει την πρώτη αιμολυψία, να πούμε έτσι, το θηλυκό κουνούπι από τη στιγμή την οποία ξυπνάει από τη χειμερία ανάρκη. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο και γίνεται από τις περιφέρειες. Υπήρχε μια έλλειψη, υπήρχε μια στασιμότητα λίγο μετά τον κορονοϊό, στην οποία εκεί δεν είχαμε ζητήματα, δεν έγινε ψεκασμοί όπως έπρεπε να γίνουν. Προφανώς δεν λειτουργούσαν και όλες οι καταστάσεις όπως έπρεπε, αλλά από τώρα νομίζω ότι έχουμε ομαλοποιηθεί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο σε προστατεύει. Ουσιαστικά λειτουργούμε και επεμβαίνουμε σε ένα οικοσύστημα, αλλά ξέρετε ότι όσο επεμβαίνουμε στα οικοσυστήματα, αυτά έρχονται και μας δημιουργούν άλλα προβλήματα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να ρίξουμε χημικά, για παράδειγμα, σε όλη τη λίμνη του Μαραθώνα ή στα έλη τα οποία υπάρχουν γύρω από το Μαραθώνα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια. Είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ, γίνεται με μεγάλη λεπτομέρεια. Είναι πολύ έτσι, χειρουργικές οι παρεμβάσεις, να πούμε, ότι γίνονται από τους συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν στις υγειονομικές περιφέρειες, οι υγειονολόγοι. Δεν πάμε κάθετα να πούμε ότι πάμε παντού και ρίχνουμε τα ίδια χημικά, γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στα οικοσυστήματα. Έτσι. Τώρα, το γεγονός από την άλλη όμως ότι τα κουνούπια έχουν γίνει πιο ανθεκτικά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αλόγιστες χρήσεις εντομοκτώνων, κάτι το οποίο το πληρώνουμε τώρα, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή. Τελικά το αποτέλεσμα είναι να έχουν αυξηθεί και ο αριθμός τους, αλλά και αυξηθεί και η μετάδοση, το χρόνο στον οποίο μπορούν να είναι μεταδοτικά και να ζουν. Άρα έχουν γίνει πιο ανθεκτικά προσοχή στα εντομοκτώνα. Κοιτάξτε να δείτε, κατά καιρούς παρεμβαίνουμε και αλλάζουμε τα εντομοκτώνα. Για παράδειγμα, κάτι το οποίο
Μπορεί να συνδεθεί και συνδέεται και με το θέμα των χωριών, το DDT. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Ήταν ένα από τα γνωστά ατομοκτώνα, τα οποία τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν αρκετά τοξικό. Yeah. Αυτό σταμάτησε και καλά έκανε και σταμάτησε λόγω των πολλών προβλημάτων που δημιουργούν στο περιβάλλον. Όμως από την άλλη, όταν σταματάς ένα ισχυρό ατομοκτώνα το οποίο το χρησιμοποιείς επί χρόνια, αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην εμφάνιση κάποιων πληθυσμών. Και μία από τις αιτίες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε την εμφάνιση των χωριών είναι και το σταμάτημα του DDT, η διακοπή του DDT. Έτσι, οπότε λοιπόν έχουμε αντίστοιχα τέτοια ζητήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κουνούπια. Να πω με τα κουνούπια ότι πηγαίνουμε και δρούμε πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι για τις προνύμφες τους, είναι άλλα τα οποία είναι για τα λεγόμενα τέλεια, τα πλήρη έντομα. Δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε μεγάλες περιπτώσεις που έχουμε έλλη έξω από τις μεγάλες πόλεις, γίνεται πρώτα χαρτογράφηση. Δηλαδή, στην κάθε μικρή λιμνούλα με τι θα επέμβεις για να μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα. Δυστυχώς, όλα αυτά, για να μην κουράζω και τους λεθεατές σας, τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόντουσαν. Είχαμε αλόγιστες χρήσεις, βάζαν ό,τι να είναι, όπου να είναι. Βλέπω και την εικόνα του ανθρώπου, το οποίο ψεκάζει το λόγο και το οποίο το βλέπουμε δυστυχώς. Είναι μια πολύ λάθος πρακτική. Οπότε θα ήταν ωφελήμο να μας πείτε τώρα πώς μπορούμε να προστατευτούμε τους χειμώνες. Θα σας πω, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε αυξημένους πληθυσμούς στις πόλεις. Με εξαίρεση τη Θεσσαλία, στην οποία είναι λογικό να συμβαίνει. Όμως και εκεί έχουμε παρέμβει, δεν έχουμε, κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυξημένα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, το οποίο σημαίνει για μας συναγερμό. Πάει να πει ότι οι κινήσεις γίνανε πολύ σωστά μέχρι τώρα, αλλά θέλει προσοχή ακόμα μέχρι να έρθουν τα πρώτα κρύα, το οποίο αυτό είναι ένας παράγοντας εναντιωτικός που δεν θα μπορέσουν να αυξηθούν τα κουνούπια. Στην περίπτωση λοιπόν της Θεσσαλίας, που υπάρχει έτσι η μεγαλύτερη εγρήγορση, να πούμε τώρα, δεν έχουμε κάτι το οποίο μας ανησυχεί μέχρι στιγμής. Πάει να πει ότι λειτουργούμε σωστά. Αυτό το οποίο τα γνωστά, όσο αφορά την προστασία μας, το λέω και πάλι, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, είναι η απομάκρυση των στασίμων νερών. Όπου υπάρχει στάσιμο νερό, αυτό σημαίνει και παρουσία κουνούπιων. Το ξέρουμε αυτό. Από εκεί πέρα, όσο μπορούμε να τα απομακρύνουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε να προστατέψουμε τα σπίτια μας με τις σίτες κτλ., θα μπορεί να γίνει. Δεν συνιστούμε σε καμία περίπτωση τη χρήση χημικών πάνω μας. Αν θέλουμε και είμαστε σε περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος, ψεκάζουμε τα ρούχα, αλλά όχι πάνω μας στο δέρμα μας, ακόμα και αυτά τα οποία λένε ότι είναι για πάνω στο δέρμα, διότι ξέρετε, και αυτό πρέπει να πούμε, είναι πολύ σημαντικό, ότι δρούν αθρηστικά. Έτσι, οπότε δεν είναι, και το κάνουμε, το βλέπουμε πολλές φορές και σε μικρά παιδιά. Δεν είναι τόσο απλά. Είναι χημικές ουσίες οι οποίες αθρίζονται στον οργανισμό και τα προβλήματα βγαίνουν πολύ αργότερα. Άρα μακριά από το δέρμα. Και να πάμε λίγο και στους κοριούς. Γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση στη Γαλλία? Δεν είναι τυχαίο. Ήταν κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, απλώς έγινε στη Γαλλία, διότι και η Γαλλία, όπως και εμείς, ζήσαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Ζήσαμε κάποιες θερμοκρασίες οι οποίες προσεγγίζαν τους 35 με 40 βαθμούς Κελσίου, οι οποίοι είναι το υπόστρωμα της δράσης και της κανονικής, της καλύτερης, να το πούμε, λειτουργίας των κοριών. Οι κοριοί δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στις θερμοκρασίες, άρα λοιπόν και η Γαλλία βίωσε αυτό το καλοκαίρι. Οπότε εκεί, σε συνδυασμό με κάποια άλλα γεγονότα, είχαμε την έξαρση αυτή η οποία έχουμε τώρα. Να πω ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συναγερμό ούτε στη Γαλλία ούτε στην Αγγλία, δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε σημεία επιδημίας. Έχουμε αυξημένα περιστατικά τα οποία καταγράφονται. Θεωρώ ότι γίνεται διόγκωση από κάποια ενδεχομένως μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πρέπει να φτάνουμε. Κύριε Τελέζο, πολλοί το απέθεταν και στις μετακινήσεις του καλοκαιριού. Θα μπορούσε να ισχύει και αυτό? Θα σας πω, έχουμε περιπτώσεις οι οποίες έχουμε, καταρχήν τις μετακινήσεις οι οποίες γίνονται μαζικά. Είναι μια χώρα η οποία περιμένει Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετακινούμαστε πλέον πολύ πιο μαζικά και πολύ πιο γρήγορα. Άρα, ό,τι μπορούμε να μεταφέρουμε, τις αποσκευές μας, το μεταφέρουμε από το ένα σημείο στο άλλο. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να πούμε ότι έχει αλλάξει, δεν μένουμε μόνο πια σε ξενοδοχεία, μένουμε και σε Airbnb. Τι διαφορά έχουμε? Το διαφορά είναι ότι σε ένα ξενοδοχείο έχεις κάποιες κάθετες πειθαρχημένες γραμμές υγιεινής όσο αφορά την καθαριότητα. Σε ένα Airbnb, το ξέρετε πολύ καλά, ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να διασφαλιστούν. Δηλαδή είναι στη διάθεση του καθενός πώς θα καθαρίσει, πώς θα απολυμάνει. Άρα δεν μπορεί να είναι ελεγχόμενο. Στη Γαλλία, αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έμενε σε Airbnb, άρα είναι ένα ακόμα σημείο το οποίο υπάρχει. Ένα τρίτο σημείο έχει να κάνει με το DDT που σας είπα, το οποίο το αναμέναμε γιατί γινόταν μεγάλη χρήση στη Γαλλία.
Και ένα τέταρτο σημείο, το οποίο ίσως να μην το γνωρίζετε και αξίζει να το προσφέρουμε στην κουβέντα μας, είναι το γεγονός ότι ένας φυσικός ανταγωνιστής των κοριών, η κατσαρίδα, είναι κάτι το οποίο έχει δεχτεί μαζική εξόντωση τα τελευταία χρόνια από τους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα λοιπόν ένας φυσικός ανταγωνιστής που έτρωγε τους κοριούς να εκλείψει. Εμείς πρέπει λοιπόν, να ανησυχήσουμε στη χώρα μας, μήπως δούμε κοριούς το επόμενο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δούμε, ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Mm-hmm. Έτσι. Θα είναι ενδεχομένως σχετιζόμενο με κάποια μεταφορικά μέσα, κυρίως αυτό. Μπορεί να το δούμε σε κάποια σπίτια, κυρίως όμως σε σπίτια στα οποία θα είναι στην κρεβατοκάμαρα, στο σαλόνι, δεν θα πάει, θα το δούμε στην κουζίνα, δεν θα το δούμε στο μπάνιο. Θα είναι σχετιζόμενο με κάποια έπιπλα και κυρίως σε σημεία τα οποία δεν φαίνονται. Δηλαδή θα εμφανιστούν τη νύχτα, δεν θα εμφανιστούν την ημέρα. Να. Σε περίπτωση στην οποία εμφανιστούν σε σεντόνια κλινοσκεπάσματα, αυτό το οποίο κάνουμε, αν δεν θέλουμε, και καλό είναι να μην χρησιμοποιήσουμε χημικά, τα βάζουμε σε ζευματιστό νερό και με αυτόν τον τρόπο τα απολυμμένουμε. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι ειδικές καταπολεμήσεις που γίνονται με πολύ ψηλή θερμοκρασία ατμού. Δηλαδή, αποφεύγουμε τα χημικά πολύ περισσότερο να πάνε και να ψεκάσουμε κάποια σεντόνια, κάποια μαξιλάρια, γιατί είναι επικίνδυνο. Φυσικά, καταλαβαίνετε, εννοείται, εξυπακούεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πάμε να ψεκαστούμε εμείς με κορεοκτώνα πάνω στο δέρμα μας. Γιατί αυτό το είδαμε και στη Γαλλία. Πάνω σε μια κατάσταση απελπισίας το βλέπουμε, ναι, και αυτό. Άρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει. Κύριε Τελέζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις συμβουλές που μας δώσατε. Θα ξανασυνδεθούμε μαζί σας κάποια στιγμή να πούμε περισσότερα πράγματα για την Θεσσαλία. Γιατί τώρα και για τους κοριούς αλλά και για τα κουνούπια ήταν κάτι που μας αφορούσε όλους και θέλαμε να δώσουμε, να ενισχύσουμε περισσότερο αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Τελέζο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.